Σταϊκούρας και ξεκινάμε με την αριθμό 11.191 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ευρετανίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας κυρίας Στομαίδος Οικονόμου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης νέου οδικού άξονα Λαμία Καρπενήσι. Έχετε το λόγο, κυρία Οικονόμου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ο νέος οδικός άξονας Λαμία Καρπενήσι αποτελεί ένα έργο πνοής για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε και εσείς προσωπικά ως βουλευτής Φθιώτιδος επί σειρά ετών, το έργο αυτό, λεγόμενος άξονας Ανατολής-Δύσης μέχρι και την Αιτωλοκαρνανία, απασχολεί διαχρονικά την τοπική κοινωνία. Όχι μόνο του νομού μας, αλλά και όλων των όμορων νομών. Η σημερινή επίκαιρη ερώτησή μου αφορά το κομμάτι το ανατολικό από τη Λαμία μέχρι το Καρπενήσι και συγκεκριμένα για τη σύνδεση της Μακρακόμης με τη σύραγγα του Τυμφριστού. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έχετε αναφέρει, και ιδιαίτερης σπουδαιότητας, καθώς αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οδικού άξονα Λαμία Καρπενήσι Αγρίνιο. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι για την Ευρυτανία στην κυριολεξία μια αρτηρία ζωής που θα διευκολύνει όχι μόνο τη μετακίνηση των τουριστών προς τον νομό μας, αλλά θα αποσυμφορήσει και πλήθος άλλων μεταφορικών δραστηριοτήτων υπέρ της τοπικής οικονομίας. Αναφέρομαι φυσικά τόσο στο διαμετακομιστικό εμπόριο, όσο και στην γρηγορότερη διακίνηση των αγροτικών μας προϊόντων στις αγορές μέσω της οδικής σύνδεσης Καρπενησίου Παθέ. Επομένως, η σπουδαιότητά του για την περιφέρειά μας είναι αναμφισβήτητη, όπως αδιαμφισβήτητη είναι και η γενικότερη σημασία του για τη μελλοντική ανάπτυξη και άλλων αναγκαίων υποδομών στην Ευρυτανία. Όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, έχει ήδη διανυθεί ένα μεγάλο μέρος της γραφειοκρατικής διαδρομής που θα οδηγήσει, πιστεύω, σύντομα στην εγκίνηση του εν λόγω έργου. Επειδή όμως αυτό το έργο περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή του με τη μορφή πακέτου, θα υπάρξουν αντικειμενικά ζητήματα στον χρονικό προγραμματισμό ενός τόσο φιλόδοξου και φιλόπνοου έργου όπως είναι ο νέος άξονας Λαμία Καρπενήσι. Γι' αυτό θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να ενημερώσετε μέσω της Βουλής τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειάς μας για το πώς εξειδικεύεται τον προγραμματισμό του Υπουργείου σας στο πλαίσιο του μεγάλου στόχου που είναι η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Πράγματι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, το Λαμία Καρπενήσι, το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το μεσαίο τμήμα, όπως ορθώς αναφέρατε, καστρή παράκαψη Μακρακόμης, έχει ολοκληρωθεί. Το τελευταίο τμήμα, το οποίο είναι η παράκαμψη της Μακρακόμης μέχρι η σύραγγα Τυμφριστού, είναι το ερώτημά σας και σε αυτό θα απαντήσω στην πρωτολογία μου. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο τμήμα, το κομμάτι το οποίο είναι από το Σταυρό μέχρι το Καστρί και το οποίο θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου για να έχουμε πλήρη κάλυψη του οδικού άξονα από τη Λαμία μέχρι το Καρπενήσι. Υπενθυμίζω, εξαιρετικά σημαντικό έργο το οποίο είχε βοηθηθεί σημαντικά από την απόδοση πριν από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τμήματος του Ε65 που έκανε την παράκαψη της Λαμίας και διευκόλυνε πάρα πολύ την πρόσβαση στο Καρπενήσι. Το έργο αυτό το προχωράμε με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 25 Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή πριν από 10 μήνες, προκήρυξε τη δημοπράτηση του έργου. Ποιο έργο, επαναλαμβάνω αυτό που με ρωτήσατε, παράκαμψη Μακρακόμης με ανατολικό μέτωπο της σύραγγας Τυμφριστού. Το έργο αυτό είναι μήκους 30 χιλιόμετρων, βελτιώνει την οδική ασφάλεια, ορθώς το αναδείξατε, και μειώνει σημαντικά τον χρόνο διαδρομής όλων των οχημάτων. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες δευτερογενείς θετικές συνέπειες και εξωτερικότητες, τις οποίες με πολύ μεγάλη σαφήνεια αναδείξατε στην πρωτολογία σας. Το έργο αυτό
είναι δύσκολο. Σχεδόν στο σύνολό του είναι νέα χάραξη, εκτός από τα δύο άκρα. Η υποανάθεση σύμβαση θα έχει αντικείμενο συγχρόνως την μελέτη και την κατασκευή του και η διάρκεια του, όπως αναφέρεται και στην ερώτησή του, η ερώτησή σας είναι 54 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τώρα, ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου αυτού του τμήματος έχει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η προεπιλογή και η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή συμμετοχής, αίτηση συμμετοχής από ενδιαφερόμενες εταιρείες. Και το δεύτερο στάδιο είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών. Τι έχουμε κάνει από τις 23 Οκτωβρίου του 2023 και μετά? Έχουμε δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή την πρώτη φάση. Διενεργήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2023 η ηλεκτρονική αποσφράγηση του υποφακέλου. Διαπιστώθηκε ότι 6 είναι ενδιαφερόμενοι. 6 οικονομικοί φορείς υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, της 4ης Μαρτίου του 2024 εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ο πίνακας των τελικών επιλεγέντων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά τώρα πότε, στο δεύτερο στάδιο. Για να πάμε στο δεύτερο στάδιο και να ολοκληρωθεί αυτό, δηλαδή με την πρόσκληση υποβολής προσφοράς, τι απαιτείται? Η ολοκλήρωση της έγκρισης των μελετών. Πάμε τώρα στις μελέτες. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ συνοπτικός στη δευτερολογία μου. Μελέτες. Μελέτες ορίμανσης του έργου εκπονούνται. Εκπονούνται με την υποβοήθηση τεχνικού συμβούλου. Έχουν εκπονηθεί η τοπογραφική αποτύπωση, η προμελέτη οδοποιίας, η προμελέτη αποχέτευσης και αποστράγγισης, η οριστική γεωλογική μελέτη και έχουν προχωρήσει οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης, εκτελείται πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών για την υποστήριξη των παραπάνω μελετών. Μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας της χάραξης από το εκπονούμενο πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, θα υποβληθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή. Οι γεωτεχνικές έρευνες που αφορούν στη διερεύνηση εφικτότητας χάραξης έχουν ολοκληρωθεί και μετά την επιβεβαίωση της εφικτότητας χάραξης θα ολοκληρωθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να υποβληθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Με την έκδοση αυτής, δηλαδή της ΑΕΠΟ, θα εγκριθούν οι μελέτες ορίμανσης του έργου. Μετά την έγκριση των μελετών, θα ακολουθήσει η έγκριση της μελέτης κτηματολογίου και η κήρυξη των αναγκαστικών απαλωτριώσεων, ώστε να εκκινήσει η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και κλείνω. Η δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, δηλαδή το επαναλαμβάνω, η πρόσκληση των τελικών επιλεγέντων διαγωνιζόμενων για υποβολή προσφοράς, έχουμε 6 από την πρώτη φάση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία χρονικά διαστήματα, θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2025. Ωραία. Κύριε Οικονόμου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, πρώτα απ' όλα για την αναλυτική ενημέρωση την οποία μας κάνατε, αλλά και για την δέσμευσή σας, από ό,τι κατάλαβα, ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα. Όπως προανέφερα, δεν είναι για την Ευρυτανία αυτό το έργο ένα απλό δημόσιο έργο. Δεν είναι απλώς ένα σύγχρονος, πιο ασφαλής δρόμος με νέα χάραξη και μεγαλύτερο πλάτος σε σχέση με την υφιστάμενη Εθνική Οδό. Είναι η σύνδεση της Ευρυτανίας με τους μεγαλύτερους αυτοκινητόδρομους της χώρας μας. Και ακριβώς αυτή η άρση της δυσχερούς πρόσβασης στην Ευρυτανία, αλλά και στο ορεινό δυτικό τμήμα της Φιώτιδας, είναι ο μεγάλος κοινός μας στόχος. Με προφανείς θετικές επιπτώσεις στην μείωση της χρονοαπόστασης από τη Λαμία, στη δραστική ελάττωση των τροχαίων, όπως αναφέρατε και εσείς για την οδική ασφάλεια, και ταυτόχρονα στη βελτίωση της ελκυστικότητας και προσβασιμότητας της ευρύτερης περιοχής για τους επισκέπτες και τους κατοίκους των νομών μας. Γιατί στην πραγματικότητα το έργο αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει σύντομα ο περίκλειστος νομός της Ευρυτανίας να βγει από την διαχρονικά γεωγραφική του απομόνωση και επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι, όπως αναφέρατε,
βρίσκονται σε ένα πολύ καλό δρόμο εκπόνησης όλες οι απαραίτητες μελέτες. Το σύνολο των κονδυλίων φαντάζομαι ότι και αυτό είναι εξασφαλισμένο για την αποπεράτωση του εξαιρετικά σύνθετου αυτού έργου. Άκουσα με πολύ χαρά, είπατε ότι έχουμε ήδη επιλεγμένους τους από τις 4 Τρίτου του 24 τους 6 φορείς στην πρόσκληση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επομένως επίκειται η ανάδειξη του αναδόχου σύντομα και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί, όπως είπατε, σε 54 μήνες από την συμβασιοποίησή του, θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, ειδικά σε σχέση με τα προς επίτευξη ορόσημα στις φάσεις της κατασκευής, αλλά και τυχόν θέματα διαχείρισης κινδύνου κατά την υλοποίησή του, δηλαδή ζητήματα που πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή πρόοδο του άξονα Λαμία-Καρπενήσι, για τα οποία υπάρχει σχέδιο διαχείρισής του, προκειμένου να αποφευθούν άσκοπες καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Τρεις παρατηρήσεις. Μιλήσατε για απομόνωση της Ευρετανίας και για επιδίωξη να βγει από την απομόνωση η Βρετανία. Θα επαναλάβω ότι μερικώς, σε ό,τι αφορά τους οδικούς άξονες, αυτό έχει επιτευχθεί. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ζούσατε κι εσείς στις εβδομαδιαίες επισκέψεις στην περιοχή, στην Βρετανία, ότι το κομμάτι που είχε αποδοθεί πριν από 4 χρόνια, του Ε65, μαζί με την παράκαμψη Μακρακόμης, διευκόλυνε σημαντικά την πρόσβαση στην Βρετανία. Στόχος είναι αυτό το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Δεύτερη παρατήρηση. Μίλησα για χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα. Έθεσα το πρώτο τρίμηνο του 25 για να ξεκινήσει η δεύτερη και τελική φάση του διαγωνισμού. Ευλόγως μου λέτε ποια είναι τα ρίσκα τα οποία μπορούν να προκύψουν στο μεσοδιάστημα. Γι' αυτό μίλησα για τις μελέτες, μίλησα για τις απαλωτριώσεις, μίλησα για την περιβαλλοντική αποτύπωση του συγκεκριμένου έργου. Όλα αυτά είναι ζητήματα που έχουν χρονοδιαγράμματα, αλλά πολλές φορές σε τόσο μεγάλα εμβληματικά έργα έχουν και εκπλήξεις. Η χρηματοδότηση όμως του έργου, που είναι σημαντικό, έχει εξασφαλιστεί απολύτως, σε συνεννόηση και κατεύθυνση από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου επιτρέψετε μόνο, όπως δεσμεύτηκα, συμπληρωματικά, επειδή μιλήσαμε για το Λαμία-Καρπενήσι, να μιλήσω και για ένα τμήμα το οποίο συνήθως δεν την χάνει πολύ μεγάλη σημασία στο δημόσιο διάλογο. Είναι η ολοκλήρωση του Λαμία-Καρπενήσι και η σύνδεση του Ε65 με το Καρπενήσι. Αυτό είναι το κομμάτι, το πρώτο κομμάτι, που είναι το Σταυρός Καστρί. Επαναλαμβάνω, Σταυρός Καστρί, ακόμα είμαστε στις μελέτες, θα σας πω. Το δεύτερο κομμάτι έχει παραδοθεί και το τρίτο σας μίλησα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το πρώτο κομμάτι ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 24, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, τις διαδικασίες για την μελετητική ορίμανση αυτού του τμήματος. Αντικείμενο των μελετών είναι η αναβάθμιση του εν λόγω οδικού άξονα μήκους περίπου 16 χιλιόμετρων. Η χάραξη θα είναι εν γέννη προσαρμοσμένη στην υφιστάμενη οδό, την οποία και διατρέχεται, στα εκτός σχεδίου πόλης τμήματα και θα παρακάμπτει συγκεκριμένους οικισμούς, έτσι ώστε η πρόσβαση να είναι ασφαλέστερη και ακόμα ταχύτερη προς το Καρπενήσι. Στο πλαίσιο της ελόγου αναβάθμισης θα προβλεφθεί κατάλληλος αριθμός κόμβων και τεχνικών όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες προσβάσεις, να αποκατασταθεί το τοπικό οδικό δίκτυο και να γεφυρωθούν τα ρέματα της περιοχής. Συνεπώς, ένα οραματικό έργο για τη στερεά Ελλάδα, στο σύνολό του, τους τελευταίους 12 μήνες προχωρά, με σχέδιο, μεθοδικότητα και γοργούς ρυθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία.